Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 8.223. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 77, ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 329. Πιο συγκεκριμένα, 53 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, 66 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, 7 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στο νησί της Θάσου, 74 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, 33 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης, 33 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης και τέλος 121 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Την ίδια στιγμή για την κατάσταση των κρουσμάτων στο νοσοκομείο της Καβάλας μίλησε στο Σέντερ ο διοικητής του νοσοκομείου Ντίνος Κλητσιώτης. Αυτή ξεκίνησε δύσκολα, θα μπορούσα να πω, αλλά ευτυχώς τελειώνοντας σήμερα Παρασκευή, τα περιστατικά είναι πολύ λιγότερα από ό,τι την Δευτέρα που είχαμε επικοινωνήσει. Σήμερα νοσηλεύουμε 21 ασθενείς, ενώ η περασμένη Δευτέρα θυμάστε ήταν πολύ δύσκολη, και δύο συμπολίτες μας στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως καταλαβαίνετε, φαίνεται ότι έχουμε αποκλιμάκωση, φαίνεται ότι θα πάμε σε καλύτερες μέρες και ευχή μας και ελπίδα όλων μας είναι να γίνει πραγματικότητα. Τα τεστ, και αυτό είναι ένα ενδεικτικό, σήμερα κάναμε μόνο 66 τεστ, μόνο 66 συμπολίτες μας ήρθαν για τεστ στο νοσοκομείο μας και είχαμε 9 θετικά. Και αυτό είναι ένα καλό μήνυμα. Φαίνεται ότι υπάρχει όντως καλή αποκλιμάκωση. Ας ελπίσουμε να συνεχιστεί αυτό και να επιβεβαιωθούν όλοι οι λοιμοξιολόγοι και όλοι οι πνευμονολόγοι οι οποίοι μιλάνε ότι θα έχουμε μια καλή άνοιξη και ένα καλό καλοκαίρι. Και μέχρι τέλος του έτους ένα στολή εργασίας, δυστυχώς δεν πείθονται κάποιοι να εμβολιαστούν και να γυρίζουν στο πόστο τους. Εγώ θα τους προέτρεπα, εγώ ήδη έχω κάνει και το τέταρτο εμβόλιο. Και πάρα πολλοί υγειονομικοί έχουν κάνει ήδη και το τέταρτο εμβόλιο. Ας ενημερωθούν καλύτερα, ας δούνε καλύτερα. Γιατί εμείς δηλαδή, οι οποίοι ακούμε τους γιατρούς μας, ακούμε το τι μας λένε οι γιατροί μας και πειθόμαστε, γιατί αυτοί δεν πείθονται. Επομένως, είναι μια... και υπάρχει και το εμβόλιο της Novavax, το έχουμε πει πολλές φορές, το οποίο είναι κοινό εμβόλιο. Ας εμβολιαστούν με το εμβόλιο της Novavax και να επιστρέψουν στα κατοικοντά μας. Το έχω πει πολλές φορές.